broken. Diaphragm hemorrhaging. Πάλι δόρυβα ψήματα κάνεις εσύ. Είδες τι έγινε την τελευταία φορά. Δεν το ξέρω ότι φταίγαν οι μπογιές που ερωτεύτηκε η κόρη μας ο Στέφανο. Τζοβάνι, η κόρη μας έχει φύγει, δεν μας μιλάει και σένα δεν σε νοιάζει καθόλου. Όλο το Θανάση σκέφτεσαι. Εσύ τη σκέφτηκες όταν είπες ψέματα και έπαιξες με τα αισθήματά της. Εσύ φταίς που έφυγε. Ευτυχώς δεν πήγε πολύ μακριά. Βρε, Ρωμινά μου, δεν αισθάνομαι πολύ άνετα που δεν μιλάς με τους γονείς σου εξαιτίας μου. Δεν είναι εξαιτίας σου. Εξαιτίας τους είναι. Νομίζουν ότι είμαι ακόμα μωρό και ότι μπορούν να ελέγχουν τη ζωή μου. Εντάξει, είναι οι όλοι να πάρουν ένα μάθημα. Εντάξει, το πήρανε το μάθημα. Γονείς είναι. Είναι και ο κόσμος κακός και σχολιάζει. Εμάς το λέει. Πάψε, βρε, να ακούσουν έτσι κάτι. Μήπως θέλεις να φύγω. Εγώ. Ίσα-ίσα που είναι χαρά μου να σε έχω εδώ να. Απλώς λέω. Λέω ότι ίσως δεν είναι σωστό. Να βιαστούμε, γιατί όπως σου είπα είναι και ο κόσμος κακός και είναι και η Άρτεμις στη μέση. Τι, δεν της το έχεις πει ακόμα. Καλά πλάκα μου κάνεις. Ποια είναι η Άρτεμις. Άμα δεν σκάσεις δεν θα μάθουμε. Αν θες να τα πάμε καλά εμείς οι δύο, θα χωρίσει την αραβωνιαστική σου αμέσως. Και αφού δεν θέλεις να της το πεις από το τηλέφωνο, θα της πεις να έρθει επιγόντως εδώ. Αλλιώς... με έχασες. Κοίτα πώς ξετσουτσούρωσε η μικρή όταν έχασε ό,τι πολύτιμότερο είχε. Κατάλαβες, έχω εγώ τα ζόρια μου και ο Τάκης είναι στην κοσμάρα του. Θα μου αρέσει, λέει, να κάθομαι στο σπίτι. Παιδί μου, δεν καταλαβαίνουν. Όλοι οι άντρες μας θέλουν τελικά νοικοκυρές. Ρε Σιλουκιά, να σου πω κάτι τώρα. Είσαι αχάριστη. Δηλαδή, ο Τάκης είναι σούπερ παιδί. Εσύ μένεις όλη μέρα μέσα και δεν κυκλοφορείς έξω, άντρες, κάτι νούμερα που υπάρχουν. Π.χ. σαν τον Στέφανο που έβγαινε και με μένα και με τη Ρωμίνα ταυτόχρονα. Τάχεις εσύ με τον Στέφανο. Λίγο, απ' έξω, απ' έξω. Τι απ' έξω, απ' έξω, ρε Ναταλή, τάχατε ή δεν τάχατε. Ρε παιδί μου, είχαν γίνει εκεί κάτι φάσεις, αλλά μετά του άρχισε αυτή κάτι νάζια, κάτι μανιαμουνιές, κάτι αυτά ή ξανθόψινα και μου τον τούμπαρε. Έπρεπε να το ξεφτυλίσεις μπροστά σε όλους. Δεν μου λες τώρα ακούστη, λες. Δηλαδή να παραδεχτώ μπροστά σε όλους ότι με έφτιαξε για την άλλη. Δεν πας καλά, ρε Λουκία. Έχουμε και έναν εγωισμό. Δεν τα άκουσα τα πράγματα. Τα άκουσες κι εσύ αυτά ή μόνη μου τα άκουσα. Τα άκουσα, τα άκουσα. Τι λέτε, ρε παιδιά τώρα, τι λέτε τώρα. Ο Στέφανος έχει και αραβωνιαστικά. Ναι, μια Άρτεμις στο Λονδίνο. Την είχε γνωρίσει εκεί, είχαν κάνει σχέση, αλλά μετά αυτός ήθελε να χωρίσουν. Εν τω μεταξύ έχασε τους γονείς σε ένα τρακάρισμα και έμεινε ορφανή η κοπέλα. Πώς να της πει τέτοιο πράγμα. Και έτσι μου είχε πει εμένα ότι πρέπει να βγαίνουμε λίγο καιρό κρυφά. Και τώρα που το λέω και το ξανακούω. Μεγάλη μπαρούφα μου φαίνεται αυτό που μου είπε. Καλέ, τη είπε τέτοιο παραμύθι και αυτό το πίστεψε. Καλέ, είσαι χειρότερη από μένα, εσύ, ε. Κατάλαβε ο γελίο. Είχε βρει αυτό το άλλο. Είχε να τσιμπολογάει από παντού. Αλλά εγώ το είχα πει από την αρχή. Παρά ήταν γλυκό για έναν αληθινό. Το κτίνο! Κορόιδεψε το κοριτσάκι μου. Αλλά όχι, εγώ αυτό δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Ανακάτευε εσύ. Καλά, μη σβολιάσει. Γρήγορα. Γεια σου Παναγιώτα, ο Στέφανος συμπαθιάζουν εσείς κάτω. Τα έχει ταυτόχρονα και με την Ρωμίνα και με την Ναταλή. Όπα, αυτή είναι η σωστή εκπομπή λόγου. Αποκλείεται, ο Στέφανος δεν είναι τέτοιο παιδί. Μου το είπε η Ναταλή και η Ναταλή δεν λέει ποτέ ψέματα δηλαδή σε μας λέει. Αλλά αυτό το είπε στη Λουκία. Α, εσύ που είχε και μια αραβωνιαστικιά στο Λονδίνο. Αυτό προσπαθούσε και εγώ τόσο καιρό να σου πω και δεν μ' άφηνες. Αποκλείεται. Έβγαινε και με την Ναταλή και έχει αραβωνιαστικά στο Λονδίνο! Στο είχα πει εγώ, αυτός ο τύπος δεν είναι εντάξει. Ευτυχώς, η δικιά μου το κατάλαβε νωρίς και τον έτζασε, αλλά η δικιά σας βρε παιδιά τι να πω, σκέτο χαϊβάνι! Απορώ πως μπήκε στην ιατρική! Τι θα κάνουμε τώρα, να πάω κάτω να τον βρίσω! Να κάτσε εκεί που κάθεσαι. Αυτή τη φορά θα αναλάβω εγώ. Να ηρεμήσω μόνο λίγο γιατί έτσι που είμαι μπορεί και να τον σκοτώσω. Ανέστη, γεια σου, τι γίνεται. Καλώς τα κορίτσια, καλώς τα. Πρέπει να είσαι πολύ ευχαριστημένος τώρα που ο γιος σου τα βρήκε με τη Ρωμίνα, ε. Α, ναι, 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 πολύ γλυκό κορίτσι. Ελπίζω μόνο να μην φάνε τα μουστάκια τους τώρα που μένουνε μαζί. Μένουνε μαζί, αλήθεια. Μακάρι, Παναγίτσα μου, να στεριώσει επιτέλους. Είναι κρίμα που την προηγούμενη φορά τσάκισε. Ποια προηγούμενη φορά? Με την αραβωνιαστικιά του, δεν τα βρήκανε. Ποια αραβωνιαστικιά του? Την Άρτεμις. Κάποιο λάθος κάνατε. Δεν ήταν αραβωνιασμένος ο γιος στο Λονδίνο. Αυτός κάθε εβδομάδα με άλλη ήτανε. Μήπως είχε αραβωνιαστεί και δεν το ήξερε. Αποκλείεται. Τρεις φορές πήγα στο Λονδίνο. Δεν θα την έβλεπα. Βασιλικούλα, βάλει τα περιοδικά στην τσάντα σου, μη μας δει ο άχρηστος και αρχίσει πάλι τη διάλεξη. Τζοβάνι, τι κάνεις? Δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Ναι, έχω κάποια προβλήματα με την κόρη μου και είμαι πολύ αυτομένος με αυτό το Στέφανο. Α, έμαθες για το τρίπορτο, ε. Δυστυχώς. Η αρβωνιαστική από το Λονδίνο δεν υπάρχει. Τι, τη χώρισε τελικά? Όχι, δεν υπήρξε ποτέ, μας το είπε ο πατέρας του. Ψέματα ήταν για να κοροϊδεύει τις μικρές ανόητες. Έτσι, ε! Ναι. Τώρα θα δει! Τέλος, να αρχίσουν να λάβουν τα αίματα! Στέφανε, τι λέει! Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Λέτε να μην ξέρω εγώ αν έχω αραβωνιαστικά. Τι λες και ο πατέρας σου δεν την ξέρει! Στέφανε, πες την αλήθεια! Εντάξει, αφού θέλετε θα σας την πω.
Προσπαθούσα να την κρύψω, αλλά τώρα πια δεν γίνεται. Ο καημένος ο πατέρας μου έχει αρχή Αλτσχάιμερ. Πέρσι διαγνώστηκε. Σοβαρά, έχει από αυτό το. Και δεν φτιάχνει αυτό, ε. Δυστυχώς όχι. Έχει απώλεια πρόσφατης μνήμης. Κάθε εβδομάδα χειροτερεύει. Γιατί νομίζετε ότι σπούδαζα τόσα χρόνια στην Αγγλία για να δουλέψω στο ψιλικαντζηδικό. Αλλά πρέπει να τον προσέχω. Κρίμα ο άνθρωπος. Αλλά καλού κακού δεν μας δείχνει μια φωτογραφία της Άρτεμις. Δεν έχω. Είχα, αλλά μόλις ρε μωρό μου έγινε σοβαρό αυτό που έχουμε εμείς οι δύο, τις έσχισα όλες. Ναι, και τώρα θέλεις να το πιστέψω αυτό. Για να σου φύγει κάθε αμφιβολία, θα φέρω εδώ την Άρτεμη και θα τη χωρίσω ενώπιον όλων. Κάτσε, κάτσε, μην την αυτόνεις. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό τώρα. Όχι, 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 όχι. Εφόσον με αμφισβητείτε, θα το κάνω. Λες να έχει δίκιο ο Στέφανος. Άντε, ρε, ο Θεός. Τι κάνεις εδώ! Θανάση, μας έκοψες το αίμα! Θέλαμε να μην ασχολείστε με κουτσομπολιά. Εσύ είπες, εγώ δεν είπα τίποτα. Καλέ, δεν κουτσομπολεύουμε. Απλώς ο Τζοβάνι ήταν πάρα πολύ θυμωμένος. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Έλατε τώρα να σας δείξω τα βιβλία. Και όταν θα αποκτήσετε τη γοητεία της εγκυκλοπαιδικής γνώσης, θα καταλάβετε ότι δεν πρέπει να ασχολείστε με τους γείτονές σας. Ήταν από Πάρις. Είναι φιλοξενούμενος. Τι έγινε? Σε πήρε η Άρτεμη? Όχι, μάλλον κάπου θα έμπλεξε. Πάντως, σκεφτόμουν ότι δεν είναι σωστό τώρα να τη φέρω εδώ για να τη χωρίσω μπροστά σε όλους. Ίσως είναι καλύτερα να πάω εγώ εκεί. Α, όχι. Μη μου τα γυρίζεις τώρα. Και στο κάτω-κάτω θέλω να τη δω. Γιατί ρε μωράκι μου, ακόμα δεν με πιστεύεις? Σε πιστεύω, αλλά ξέρεις μωρή τώρα, είναι αυτή η γυναικεία περιέργεια. Για πες, πώς είναι? Πώς να είναι, μια απλή συμπαθητική κοπέλα είναι. Είναι μελαχρινή, είναι ξανθιά. Μελαχρινή. Έχει μακριά μαλλιά, κοντά. Μέτρια, μέχρι τους ώμους. Είναι ψηλή, κοντή, αδύνατη. Έλα βρε Στέφανε, λέγε. Καλή σας μέρα. Στέφανος Ζαγοράκης λέγουμε. Σκηνοθέτης. Ψάχνω μία ηθοποιό για μία φιλανθρωπική παράσταση. Νεαρή, γύρω στα 25. Με πράσινα μάτια, μαλλιά μαύρα μέχρι τους ώμους. Με τρίο αναστήματος, λεπτή. Μάλιστα, περιμένω. Με ποιον μιλάς? Με την Άρτεμη. Α, όχι τώρα. Ε, καλά, θα το κοιτάξετε όμως, ε. Ναι, είναι κάπως επίγον. Έγινε, ευχαριστώ. Μια χαρά. Ναι, είναι πνιγμένη κάπως αυτόν τον καιρό, αλλά θα μιλήσει με τον διευθυντή και θα το κοιτάξει, είπε. Πιστεύω αύριο, μεθαύριο, θα βρεθεί. Χρόνος. Ναι, παρακαλώ. Μάλιστα, ο ίδιος. Βρήκα τη ηθοποιό. Τέλεια. Όχι, όχι, όχι στο θέατρο. Θέλω να με συναντήσει πρώτα ιδιαιτέρως. Έχω να της πω κάποια πράγματα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, έγινε. Γεια. Κρυφτείτε, κρυφτείτε, έρχεται, έρχεται. Άρτεμη, μωρό μου, ήρθες! Στη Φάδο σερβίρουν στο αεροπλάνο. Όχι, πριά. Αχ, αγάπη μου, πόσο μου έλειψες. Είσαι καλά, με ανησύχησες πολύ. Τι ήταν αυτό που δεν μπορούσα να μου πεις από το τηλέφωνο? Ναι, κοίταξε, Άρτεμη, αυτό που έχω να σου πω είναι κάπως δυσάρεστο και δυσκολεύομαι λίγο. Έπαθε κάτι κανείς? Μήπως χειροτέρεψε το Αλτσχάιμερ του μπαμπά σου? Χειροτέρεψε το Αλτσχάιμερ, αλλά δεν ήθελα να σου πω αυτό. Αυτό το έχω πάρει απόφαση. Αυτό που θέλω να σου πω έχει να κάνει με μένα. Τι, είσαι άρρωστος εσύ? Όχι, όχι, εγώ καλά είμαι, μην ανησυχείς. Ψυχολογικά είμαι λίγο άσχημα. Δεν μπορώ να το ξεστομίσω, αλλά πιστεύω ότι εσύ θα με καταλάβεις. Πρόκειται για σένα και για μένα, για μας δηλαδή. Άστο, μη συνεχίζεις. Κατάλαβα. Ήθελα κι εγώ να σου μιλήσω. Έχουμε απομακρυνθεί, Στέφανε. Δεν είμαστε πια όπως ήμασταν. Νομίζω ότι δεν είμαστε πια ερωτευμένοι. Καλύτερα να χωρίσουμε. Έχεις δίκιο. Το ήξερα ότι εσύ θα με καταλάβεις. Δεν θα μου κρατήσεις κακία, ε? Όχι, γιατί ξέρεις. Γνώρισα κι εγώ κάποιον στο Λονδίνο. Αλήθεια? Περνάς καλά μαζί του, σε αγαπάει, σε προσέχει. Ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, γιατί κι εγώ αλλιώς θα το είχα βάρος στη συνείδησή μου. Αλλά δεν θα χαθούμε, θα μείνουμε για πάντα φίλοι, ε. Φυσικά. Για μένα θα είσαι πάντα η οικογένεια που δεν έχω. Ο μεγάλος μου αδερφός. Καλησπέρα. Καρολίνα, τι κάνεις εσύ εδώ? Α, γεια, τι κάνεις? Τι? Καρολίνα τη λένε, όχι Άρτεμη. Καρολίνα, Άρτεμη, έχει δύο ονόματα. Για να μην στεναχωριούνται οι γιαγιάδες της. Και με τον Μάρκο από πού γνωρίζεστε? Α, σήμερα το πρωί γνωριστήκαμε σε ένα γύρισμα. Καρολίνα, συγγνώμη κιόλας, έχασε τη δουλειά εξαιτίας μου. Μόλις έχασα και τη δεύτερη εξαιτία. Συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά, ηθοποιός είναι η κοπέλα. Αμ' τι είναι?
Δεν την είδες που δεν παραξενεύτηκε καθόλου όταν μας είδε. Καλέ, έχεις κι άλλη αρβουνιαστικιά, ηθοποιό. Όχι, όχι, να σας εξηγήσω. Εγώ από βλακεία μου δεν ξέρω τώρα πως είπα ένα ψέμα και μετά για να ξεμπλέξω είπα και δεύτερο ψέμα και τα έκανα μουσκεμά για να μην χάσω τη Ρωμίνα. Ρωμίνα, σε παρακαλώ. Μαμά, μπαμπά, πάμε σπίτι μας. Ρε Ρωμίνα. Μακριά από την κόρη μου, ρε μη σε αυτό σου. Κατέμψεσαι, παιδάκι μου. Όπου πατάς διαλύεται το σύμπαν.